Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάμε να κάνουμε σύνδεση με τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, η οποία παρακολουθεί την πορεία της ΠΟΕΔΗΝ. Θα τη δούμε, θα την καλησπερίσουμε, να μας πει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πορεία. Γεια σου, Βαλεντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαλεντίνα. Καλό μεσημέρι. Απεργούν σήμερα γιατί και νοσηλευτές σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδος. Πορεία πραγματοποιήθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στον τελικό της προορισμό εδώ στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκίνησε από την πλατεία Μαβίλης η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Έχουν προκηρύξει την 24ωρη απεργία για την περιφέρεια και στάση εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 3 σήμερα στην Αττική. Τα βασικά τους αιτήματα αφορούν στην υποστελέχωση καθώς και στην υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, ενώ ζητούν την επίλυση των οικονομικών και των θεσμικών τους αιτημάτων. Λένε όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και ζητούν χρηματοδότηση των νοσοκομείων, προσλήψεις μόνο προσωπικού, καθώς και αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών. Να σας πω πως καθ' όλη την διάρκεια της πορείας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έκαναν στάσεις όπου έκοβαν και πετούσαν στον ουρανό μαύρα μπαλόνια, τα οποία ανέγραφαν τα συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία μπορείτε να ακούσετε και τώρα.